Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Ιωάννου, ο οποίος έχει κάνει σε μια νέα κατοικία, ένα νέο σπίτι μεγάλο και πολύ προσεγμένο αισθητικά, ένα κεντρικό σύστημα θέρμανσης με αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών. Καλημέρα σας, κύριε Ιωάννου. Γεια σας. Κύριε Ιωάννου, ξέρουμε ότι στην αρχή σας είχαν πει να βάλετε λέβητα πετρελαίου. Ωστόσο, ακούσατε την εταιρεία Θέρος και βάλετε αντλία θερμότητας σε Daikin υψηλών θερμοκρασιών. Ναι. Νομίζω ότι από αυτό το σύστημα έχετε δει και εσείς κάποια αποτελέσματα και έχετε δει κάποια πλεονεκτήματα, όπως ας πούμε για το κόστος θέρμανσης, το οποίο πρέπει να σας είναι αρκετά πιο οικονομικό. Σίγουρα έχει περίπου στο 40% πιο χαμηλή τιμή, ας πούμε, από ότι το πετρέλαιο. Η απορία που έχουμε όταν ακούμε έτσι για τέτοια συστήματα, τα οποία είναι λίγο διαφορετικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Προφανώς και υπάρχει ευκολία που δεν χρειάζεται πετρέλαιο. Ωστόσο, δεν ξέρω από θέμα συντήρησης πώς είναι αυτή η εγκατάσταση. Εγώ εδώ και 1,5 χρόνο που την έχω βάλει πάντως δεν έχει χρειαστεί τίποτα. Ούτε συντήρηση, ούτε καθαρισμό, ούτε κάτι το ιδιαίτερο, ας πούμε. Mm-hmm. Δουλεύει μια χαρά από μόνη της. Κύριε Ιωάννη, με αυτό το σύστημα θέρμανσης το οποίο βάλατε στο σπίτι σας ακολουθώντας τις οδηγίες εταιρείας Θέρος, έχετε και ζεστό νερό? Ζεστό νερό όλο το 24ωρο χωρίς καν να ασχοληθώ εγώ. Έτσι, πάντα, ας πούμε, όλες τις ώρες έχει ζεστό νερό. Γιατί από μόνο του το μηχάνημα, δηλαδή, καταλαβαίνει, ρυθμίζει και φτιάχνει το νερό. Στην ουσία έχετε ζεστό νερό χωρίς και κάποια επιπλέον χρέωση ή κάποια επιπλέον να χρειάζεται να πληρώσετε κάτι επιπλέον. Ναι, βέβαια. Σε συνδυασμό βέβαια με ηλιακούς, έτσι, πάντα, ας πούμε, το ζεσταίνει το νερό. Και με τιμό και η ίδια η μονάδα, δηλαδή, όταν δεν υπάρχει ήλιος. Κύριε Ιωάννου, κάτι τελευταίο. Επειδή γνωρίζουμε ότι το σπίτι σας είναι, εκτός ότι είναι αρκετά μεγάλο, είναι και πολύ προσεγμένο αισθητικά. Και νομίζω ότι όταν κάνετε μια τέτοια επένδυση, έχει σημασία και το αισθητικό μέρος του πράγματος. Το αισθητικό αποτέλεσμα, πώς είναι? Κοιτάξτε, να δείτε. Μικρή είναι η μονάδα, έτσι. Δεν καταλαμβάνει χώρο, ας πούμε, κτλ. Δεν έχει την. Τη βρωμιά που μπορεί να έχει ένας λέβητας, ας πούμε, κτλ. Έτσι είναι. Μια χαρά όλα. Ούτε χώρο καταλαμβάνει, ούτε κάτι το ιδιαίτερο. Τίποτα. Οπότε, όπως καταλαβαίνω, μετά από τον 1,5 χρόνο περίπου που έχετε αυτό το σύστημα στο σπίτι σας, θεωρείτε ότι καλά κάνατε και ακούσατε τις οδηγίες της Θέρος. Ναι, βέβαια. Και προμηθευτήκατε το συγκεκριμένο βέβαια. Σύστημα και όχι τον κλασικό λέβητα πετρελαίου. Βέβαια. Βέβαια, γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου με τη θέρμανση και με ζεστό νερό, ας πούμε. Και επιπλέον έχετε και μια οικονομία στο κόστος που θα χρειαζόταν για τη θέρμανση. Σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιωάννου. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.